Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι εδώ στο στούντιο. Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Ποϊραζίδη, τον κύριο Κώστα Ποϊραζίδη. Κύριε Ποϊραζίδη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω, γεια σας. Δεν ξέρω αν ανέφερα σωστά προηγουμένως, ήσασταν πρόεδρος του φορέα διαχείρισης του πάρκου της Δαδιάς. Και ναι. Η πυρκαγιά αυτή σας βρήκε πολύ μακριά, αν δεν κάνω λάθος, στην Ηλία. Αποφασίσατε με προσωπικά σας έξοδα να μεταβείτε στον Εύρο και να βοηθήσετε στην κατάσβεση. Σωστά τα λέω? Καλά, αυτό είναι το λιγότερο, δεν έχει σημασία αυτό. Παρ' όλα αυτά. Εγώ είμαι στη Δαδιά μου χρόνια, έχω σπίτι στη Δαδιά, οπότε η Δαδιά είναι το σπίτι μου. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το επενέσουμε. Λοιπόν, ναι, δώστε μας την κατάσταση αυτή τη στιγμή πώς έχει. Η κατάσταση από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η πυρκαγιά είναι μια περίεργη πυρκαγιά. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, γι' αυτό φαίνεται σήμερα, 5 μέρες καίει. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, διότι η πυρκαγιά ανά περίπου 6 ώρες αλλάζει ο αέρας της και αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στο να σχεδιάσουμε την καταπολέμηση. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, γιατί συνεχώς αλλάζουν τα δεδομένα κάθε μέρα, η φωτιά. Μετά από 5 μέρες, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το χώρο της Δαδιάς, που 2 μέρες τώρα τουλάχιστον υπάρχει πολύ μεγάλη διπυρική και πολλές δυνάμεις και εθελοντών, και τα σαρχεία και την πυροστική. Οπότε η Δαδιά σαν χωριό θεωρώ πια ότι δεν απειλείται τη φωτιά, διότι γύρω-γύρω έχουν καεί περιοχές, υπάρχει πολύ μεγάλη διπυρική. Δουλέψαμε, οπότε το χωριό καταρχήν έχει σωθεί, οπότε με αυτό έχει ένα καλό. Να μπορέσει η πυροσβεστική να φύγει να ασχοληθεί με τη Δαδιά και να ασχοληθεί και με τα άλλα μέτωπα που είναι μέσα στο κύριο δάσο. Πολύ ωραία. Πότε ήταν η προηγούμενη φωτιά που αντιμετωπίσατε στη Δαδιά? Ορίστε. Πότε ήταν, λέω, η προηγούμενη τέτοια κατάσταση που έχετε αντιμετωπίσει, που θυμάστε να έχετε αντιμετωπίσει στη Δαδιά? Η Δαδιά έχει χρόνια έχει φωτιές. Οι φωτιές είναι σαν ένα σκοκοστήμα, είναι κάτι που δεν είναι πρωτόγνωρο. Οι τελευταίες φωτιές, τελευταίων δηλαδή χρόνων, η πιο μεγάλη φωτιά ήταν το 2009, που είχε από ένα τύχημα από μια χαζομάρα, είχε βγει ένα μεγάλο μέτωπο και είχε κάψει το τέλος. Άρα πάνω από 13 χρόνια πίσω, ναι. Τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε 2 μεγάλες φωτιές κοντά στην περιοχή της Λευκύμης. Το 2009 ήταν αντίστοιχο μεγέθους με αυτήν η μικρότερη? Το 2009 ήταν μια πολύ μεγάλη φωτιά, είχε κάψει χιλιάδες στρέμματα. Αλλά δεν είχε κάψει πολύ σημαντικά δάση. Αντιθέτως, σε αυτήν την πυρκαγιά. Αυτή η φωτιά είναι και καίει την καρδιά του δάσους, το πυρήνα του Δημού Πάρκου. Ξέρετε, σε μια περιοχή προστατευόμενη, οι αυστηρά προστατευόμενες είναι οι περιοχές που είναι τα διαμάντια, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, που είναι το πιο ευαίσθητο για προστασία. Γι' αυτό κυρίως αυτές τις ζώνες αυστηρά προστατευόμενες, σαν ζώνωσες. Τώρα έχει μπει στην καρδιά του πυρήνα. Το πιο καλό κομμάτι που έχει το Εθνικό Πάρκο και καταστρέφει περιοχές πολύ σημαντικές για την επικοινότητα και για την ανάπτυξη της περιοχής. Η Δαδιά τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια έχει μια πολύ δουλεύουμε περίπου 40 χρόνια στην περιοχή και πιο παλιά και τελευταία 20 χρόνια πάρα πολύ έντονα για να υπάρχει και μια πολύ μεγάλη τοπική ανάπτυξη από το περιβάλλον. Οπότε το καταστρέφει 2 πράγματα. Ένα, η βιοποικιλότητα. Και ένα, ότι δουλέψαμε τόσα χρόνια ώστε η Δαδιά να έχει μια πολύ ωραία ανάπτυξη. Άρα όλα τα μέτρα πρόληψης, εφόσον υπήρχε και είναι και εθνικός δρυμός, υπάρχει και ζωντάνια και οικονομική δραστηριότητα, μας λέτε, ή σχετίζεται με οικονομική δραστηριότητα. Άρα υπήρχαν όλα τα εκείνα τα μέτρα της πρόληψης. Έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο φυσικό. Δεν είναι φαινόμενο, είναι συνδυασμός πραγμάτων. Ξέρετε, μια μεγάλη καταστροφή είναι από μια αιτία. Δεν είναι η κλιματική αλλαγή που λέγεται εύκολα. Είναι κάτι που βοηθάει την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Υπάρχει ένα βασικό ρητό που λέει ότι μια πυρκαγιά θα πρέπει να καταπολεμείται στα πρώτα 15-20 λεπτά. Mm-hmm. Τότε σβήνει με ένα παγούρι που λέμε με ένα κουβά. Μάλιστα. Αν περάσει 15-20 λεπτά, μετά η φωτιά δύσκολα καταπολεμείται. Αν σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και σημειώσεις παραγόντων, το πράγμα ακόμη πιο δυσκολεύει. Αν σε αυτόν τον παράγοντα βάλουμε και αξιονοησία και λάθη αποφάσεων, το πράγμα ακόμη πιο δυσκολεύει. Άρα εκεί εστιάζεται τώρα. Ασυνονοησία και λάθη αποφάσεων. Γιατί έχουμε επέκταση της. Ήταν 2 συνδυασμοί. Ένα συνδυασμό, όπως είπα, μια παράξενη φωτιά. Η φωτιά ξεκίνησε από την αρχή του φράγματος της Λίδας με ένα βορεινό άνεμο και γρήγορα κινήθηκε προς τον νότο και θα πήγαινε καν στον πυρήνα της Δαδιάς. Και κάπου εκεί, ενώ η φωτιά κατέβαινε προς τον νότο, ξαφνικά μετά από ο αέρας άλλαξε και από βόρειος έγινε ανάποδα νότος.
Οπότε η φωτιά μετά βρήκε άλλη περιοχή και άρχισε να ανεβαίνει πάλι προς τα πάνω σε περιοχή που δεν είχε κάψει. Υπήρξε πρόβλημα συντονισμού τις πρώτες μέρες και καθυστέρησε η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά. Για μένα το κρίσιμο κομμάτι ήταν το πρώτο βράδυ, γιατί στην αρχή μπορεί να φρενδιαστεί η πυροσβεστική και όλη η συνάμιση υπερασφάλειας. Το πρώτο βράδυ που ο αέρας είχε πέσει και είχε η φωτιά ηρεμήσει. Θα έπρεπε εκεί να μπουν οι πυροσβεστικοί με πεζοπόρα με όλο τον κόσμο και με δασεργάτες να έχουν οργανώσει. Είχαν δηλαδή το χρόνο μερικές ώρες να το οργανώσουν. Και θα έπρεπε το βράδυ να γίνει μια τρελή καταπολέμηση μέσα στη νύχτα. Επειδή υπάρχει ένα δόγμα η πυροσβεστική να μην δουλεύει μέσα στη νύχτα πολλές φορές. Και εκείνο το πρόβλημα δεν δουλεύει τη μέρα. Και επίσης η φωτιά δεν σταματάει στο δρόμο. Η φωτιά σταματάει μέσα στο δάσος. Οπότε θεωρώ ότι η μεγάλο πρόβλημα ήταν η πρώτη νύχτα. Που θα μπορούσε η φωτιά εκεί πέρα να έχει κλείσει και να έχει κάνει πολύ μικρότερη ζημιά. Η φωτιά αυτά εφέστηκε και μετά ο συνδυασμός του αέρα και έχει κάνει τα διάφορα μέτωπα. Οπότε μετά δεν ήξεραν από πού να αρχίσουν και να κλείσουν. Και μετά λίγο χάθηκε η μπάλα. Το καλό είναι ότι τις τελευταίες 2-3 μέρες έχει το πάνω λίγο έτσι βελτιωθεί. Βγαίνουν πιο εύκολα τα πεζοπόρα, βγαίνουν πιο εύκολα έξω, αλλά συνεχίζει πάλι που θέλει. Υπάρχουν πολλοί εθελοντές, υπάρχουν διασεργάτες στο αρχείο, δουλεύει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε, πραγματικά παντού το κυριαρχική υπηρεσία. Κύριε Ποϊραζίδη, να ρωτήσουμε κάτι. Η δαδιά, πέρα από τη φυσική ομορφιά, έχει πολύ σπάνια είδη αητών, γυπαητών, γυπών και άλλων όρνιων. Αυτή τη στιγμή, επειδή είσαστε άνθρωπος, ο κατεξοχήν άνθρωπος που ξέρει τι ακριβώς υπάρχει στην περιοχή από αυτά τα είδη, ποιο είναι το πρόβλημα στη διαδικασία των φωλιών που έχουν μέσα νεοσούς κάποια αυτά τα είδη? Και ποιο είναι το πρόβλημα στα ερπετά που αποτελούν, πώς το πούμε, την τροφή για αυτά τα πτηνά? Κοιτάξτε, καταρχήν θα σας απαντήσω αυτό, να πω κάτι πολύ σημαντικό, που το έχω νομίσει και τον κύριο υπουργό που είναι στην Συνταδιά 2-3 μέρες. Η Συνταδιά ζει και αναπαράγεται ένα μοναδικό είδος γήπα, ο μαυρόγυπας, που εκεί ο μεγάλος πυρήνας είναι ο χώρος που κατοικεί, που είναι η τελευταία αποικία σε όλη τη Βαλκανική. Η δαδιά πέρα από τον Μαυρόγυπα εξαλωσύνει και πάρα πολλά, πάνω από 30 είδη αρπακτικών πουλιών, τα οποία, όπως λέτε, για να τραφούν χρειάζεται και πάρα πολύ ερυπατοπανίδα. Αυτή τη στιγμή έχουν ανασταθεί αρκετές επικράτειες των πουλιών, των κυρίως των άλλων αρπακτικών πουλιών, όχι του Μαυρόγυπα. Και δίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη σήμερα, θα δοθεί και αύριο, ώστε η φωτιά να μην περάσει την περιοχή του Μαυρόγυπα, διότι αυτή, αν έχει καταστραφεί, είναι ένα πλήγμα που δεν είναι αναστρέψιμο. Έχουν καεί πάρα πολλά ρηπετά. Έχουν έρθει και από την Άρμα και από άλλες εταιρείες για να μαζεύουν κάποια να μπεστάθουν τα διάφορα τραυματισμένα ή διψασμένα ζώα. Αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς πρέπει να κάνουμε επιλογές. Αυτή η επιλογή είναι να σώσουμε όσο μπορούμε μισό το δάσος και όχι να πηγαίνουμε στις περιοχές που καίγονται να βρίσκουμε διάφορα πουλιά ή νοσούς πάνω στις φωλιές για να σώσουμε. Ακούγεται λίγο σκληρό. Αλλά αυτή πρέπει να κάνουμε επιλογή, πρέπει να σώσουμε τη μεγάλη εικόνα. Και να μην επιτρέψουμε σε μια-δύο φωλιές. Ωραία, κύριε Ποϊροζίδη, να ρωτήσουμε κάτι, πέστε μας εμάς για να καταλάβουμε. Η πυροσβεστική, επειδή είναι εθνικός δρυμός η δαδιά, έχει μονίμως διάσπαρτα αυτοκίνητα ή κάποιες μονάδες ή μετά από ειδοποίηση έρχονται οι πυροσβέστες? Εδώ και χρήσιμο έτσι να ακουστεί και όλα μια που είναι έτσι επίκαιρα. Δυστυχώς αυτά που πούμε γενικώς όταν τα λέμε σε άλλο χρόνο δεν ακούγονται και δυστυχώς ακούγονται μόνο στις καταστροφές και αυτό είναι ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Μιλάμε για ένα διάσημο παγκοσμίως εθνικό πάρκο που είναι το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Λευκής Σουφλίου και τελευταία χρόνια και το κλιμάκιο της πυροσβεστικής στο Σουφλίο αλλά και το ίδιο στο αρχείο Σουφλίου. Μάλιστα. Σχεδόν έχουν τόσο πολύ υποβαθμιστεί που είναι σχεδόν να κλείσουν. Πολύ ωραία. Και το κάνει αυτό το ελληνικό κράτος, που από την άλλη κόπτεται για το σωλήδι της Ελλάδος. Υπήρχε οργανωμένο κλιμάκιο στις περιοχές του Φλίβου, το οποίο υπάρχει αλλά πολύ υποβαθμισμένο. Υπήρχε παράδειγμα και στη Δαδιά και στη Λευκή, που σχεδόν αυτά έχουν κλείσει. Στο αρχείο πια έχει ελάχιστους ανθρώπους, μπορεί να κάνουν ούτε διαταφύλαξη να κάνουν πράγματα. Και μετά ψάχνουμε να μου γιατί όλα θα καταστρέφονται. Άρα πυροσβεστική δεν υπάρχει εκεί, έρχεται μετά από την ειδοποίηση. Υπάρχει πυροσβεστική στο Σουφλί. Που είναι σχετικά κοντά, είναι μέσα στο Εθνικό Πάρκο, δηλαδή όπως σου πει. Απλώς είναι αρκετά υποβαθμισμένοι, θα πρέπει να είναι πολύ νησιμένοι. Μάλιστα. Είναι του πυροσβεστικού σώματος, δεν ανήκουν σε δασική υπηρεσία. Αυτή είναι του πυροσβεστικού σώματος. Είναι πυροσβεστικού σώματος. Απλώς αν ήταν ενισχυμένοι και υπήρχαν συνεχώς περίπολα και αυτά, είναι αυτό που λέμε ότι η φωτιά καταπολύνεται γρήγορα αν έχει κόσμο έξω. Ναι. Η πρόληψη είναι μια μεγάλη έννοια.
που έχει πολλά στάδια. Έτσι και αυτό που στην Ελλάδα έχουμε χάσει δυστυχώς εδώ και χρόνια αυτή την ιστορία, είναι ότι το κόστος πρόληψης είναι ελάχιστο σε σχέση με το κόστος καταστολής ή διόρθωσης των επιπτώσεων. Μάλιστα, να το επισημάνουμε ξανά αυτό. Να το επισημάνουμε, το έχουμε επισημάνει με τον κύριο Ξανθόπουλο και θα την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα από Σεπτέμβριο και με εσάς και με τον κύριο Ξανθόπουλο, μια ειδική κουβέντα αναλυτικά. Κάτι τελευταίο, εάν δεν έχετε κάτι σημαντικό που δεν μας έχετε πει κι εσείς και νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρουμε. Αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί η φωτιά και να το πω πιο σωστά, μάλλον έχει οριοθετηθεί ή διατρέχουμε τον κίνδυνο να συνεχίζει να καίγεται επί μέρες ακόμα αυτό το πυκνό πευκό δάσος. Ναι. Αυτό είπα για ό,τι ξεκίνησε την κουβέντα μου, είναι μια παράξενη φωτιά. Δεν το λέω έτσι για να πω ότι γι' αυτό τη σβήνουμε. Το λέμε με απόλυτη επίγνωση αυτό που λέω. Είναι μια παράξενη φωτιά. Στην ουσία αυτή τη στιγμή στη Δαδιά είναι σαν να έχουν πέντε φωτιές. Η τέταρτη φωτιά κινείται αλλού και πηγαίνει αλλού μόνη της. Οπότε δεν υπάρχει μια φωτιά να την οριοθετήσεις. Υπάρχουν διάφορα μέτωπα σε διάφορες κοιλάδες. Όταν μπήκε πια στον πυρήνα, υπάρχουν φωτιές σε διάφορες κοιλάδες που κινούνται ανεξάρτητα μόνες τους. Οπότε η πυροσβεστική χτυπάει κάποια, τους φεύγουν από άλλες περιοχές με αναδιπυρώσεις. Δυστυχώς δεν δουλεύουν πάρα πολύ. Έχουν έρθει πολύ μεγάλο κόσμο στη Δαδιά από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά δεν με σκέφτεται, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ εντατικά ή απλώς είναι και στους διάφορους δρόμους και κοιτάνε τη φωτιά. Αλλά δεν υπάρχει μια φωτιά να διορθωθεί. Υπάρχουν πολλές φωτιές. Και αυτή τη στιγμή ο μεγάλος, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, που έχουμε βάλει ως απόλυτο στόχο τις επόμενες 2-3 μέρες, είναι με ό,τι κόστος να οριθετηθεί το κομμάτι που θα πάει προς την περιοχή των Μαυρογύπων. Επειδή πια το χωριό δεν απειλείται και οι κατοικίες των ανθρώπων, αυτός είναι απόλυτο στόχος. Οπότε σε αυτό το κομμάτι του μετώπου έχουν επικεντρωθεί. Έχει γίνει και μια πολύ μεγάλη αντιπυρική. Έχουμε συμφωνήσει μετά πολλά χρόνια να εφαρμοστεί και αντιπύρα άμα χρειαστεί, που είναι ένα πολύ καλό εργαλείο όταν πια δεν πολεμήσει φωτιά με νερό. Μόνο αντιπύρη βοηθά, αλλά και ένα οργανωμένο. Οπότε έχουμε συμφωνήσει και με την Δασική και με το Υπουργείο να γίνει αυτό άμα χρειαστεί ως τελικός στόχος. Και είναι ο απόλυτος στόχος ότι δεν πρέπει αυτό το δάσος που είναι με τους Μαυρόγυπες να καταστραφεί. Να ρωτήσω κάτι, είδα το δεξαμενέ, ήταν γεμάτες, είχαν νερό ή ήταν άδειες? Είχα κάνει μια παρέμβαση που κάτι μέρες και έγινε πολύ μεγάλο στον εαυτό. Όχι, το προβατώ να πια από εκεί παίρνουν τα ελικόπτερα νερό. Το φράγμα της Λίρας δεν είχε νερό, είχε πολύ ελάχιστο νερό. Και υπάρχει και ένα φράγμα πάνω στο αρχείο ψηλά στο βουνό που είναι άδειο 2 χρόνια. Το οποίο θα έπρεπε αυτό, στον προβατώ να πια μπορεί να πάρουν νερό για τα ελικόπτερα. Τη Λίρα πια δεν μπορεί να πάρουν νερό. Θα έπρεπε αυτά τα φράγματα, ακόμα και να είχαν λάθη ή να έχουν προβλήματα διαρροών, να τα είχαν ήδη επισκευάσει από το χειμώνα ή άλλο τρόπο, και θα έπρεπε τώρα που τα χρειαζόμαστε να είναι πλήρως γεμάτα. Δεν ήταν η βασική αιτία που η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα? Όχι, απλώς όμως είναι και αυτό μέτρο πρόληψης όμως και αντιμετώπισης. Αλλά δεν ξέρεις, λέω ότι απλώς δεν μπορεί να προφήτες από το κατεξιβή, αλλά αν το φράγμα της Λίρας ήταν όπως το Μάη πλήρως γεμάτο νερό, και τα ελικόπτερα μπορούσαν να ρίχνουν ανά 2 λεπτά βολή. Γι' αυτό το ρωτάω. Που ήταν η φωτιά ακριβώς δίπλα στη Λίρα, θα μπορούσε η φωτιά να μην είχε εξαπλωθεί. Μάλιστα. Θα μπορούσε, όμως. Έχει γίνει μια υπόθεση. Κύριε Ποϊραζίδη, ευχόμαστε καλό κουράγιο σε εσάς και σε όλο αυτόν τον κόσμο που βοηθάει επάνω. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα μπορούμε να μιλάμε για τη λήξη αυτής της κατάστασης και όχι για μια χειρότερη. Απλώς να θυμόμαστε και αυτές τις ανάγκες προστασίας και διαχείρισης. Και άλλες εποχές, όπως το λέμε συνήθως, και όχι μόνο όταν υπάρχει αυτή η μεγάλη καταστροφή. Δεσμευόμαστε από τώρα για το Σεπτέμβριο να κάνουμε αυτή την κουβέντα εξατλητικά με εσάς και άλλους δασολόγους και πυροσβέστες. Και επειδή από τώρα διαβάζω πολύ, γιατί δεν είναι καθόλου τηλεόραση, δεν σε υπολογιστή, είμαι συνεχώς έξω. Θα να πω ότι οι περιοχές προστατευόμενες δεν είναι ότι καίγονται επειδή είναι προστατευόμενες περιοχές, είναι επειδή οι άνθρωποι δεν προστατεύουν σωστά. Για κάποια σχόλια κάτι σήμερα ακούστηκε στην τηλεόραση. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ποϊραζίδη. Καλή συνέχεια. Έχουμε λοιπόν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι έχουμε εγκατάλειψη δομών και υποδομών. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Και είναι εθνικός δρυμός. Δεν έχουμε ενιαίο φορέα. Τον άνθρωπο που θα έπρεπε να είναι εκεί να πηγαίνει εθελοντικά εκεί. Οι φορείς διαχείρισης καταργήθηκαν από πέρσι. Σε όλη τη χώρα. Επίσης, αυτή είναι η επιβεβαίωση. Αν μου επιτρέπετε, επειδή είπε ο Σπύρος για τις δομές, αυτές τις μέρες έχει μπει στη διαβούλευση και μάλιστα είναι πολύ γρήγορη διαδικασία fast track και ήδη αντιδρούν 11-13 σύλλογοι προστασίας περιβάλλοντος και γνωστές οργανώσεις για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το οποίο τι κάνει, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Εκεί που είχαμε περιοχές Natura, το ακούσαμε και πριν κτλ. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα.
έναν μη έλεγχο της κατάστασης και ουσιαστικά προβληματικές περιοχές πλέον εκεί που έπρεπε να έχουμε προστατευόμενες περιοχές. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτή τη στιγμή φωνάζουν οι οργανώσεις ότι πλέον οι περιοχές Natura δεν προστατεύονται όπως θα έπρεπε να προστατεύονται. Δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι συμβατές με τις περιοχές. Μιλάς για το τρέχον νομοσχέδιο που υπάρχει στη Βουλή, συζητιέται και ψηφίζεται Κώστα Τετάρτη, Πέμπτη. Όλες οι οργανώσεις είναι κόντρα, με μεγάλες διαφωνίες. Θα έχουμε την Τετάρτη εδώ από τις οργανώσεις κόσμου να μιλήσει, καλεσμένους.